Διεξήχθη άλλη μια συζήτηση της ΕΠΣ με τα σωματεία, αυτή τη φορά στο βόρειο τμήμα του νομού. Σίγουρα πολλά σημαντικά υπόθηκαν, πολλές ιδέες και από το δουσού της ΕΠΣ, αλλά και από τις ομάδες σχετικά με την νέα αγωνιστική περίοδο. Ναι, κάναμε πράξη αυτό που είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά στα σωματεία. Με την εκλογή μας και μετά την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλέσαμε τα σωματεία προς συζήτηση. Η πρώτη συζήτηση έγινε με τα σωματεία του νοτιού κομμάτι του νομού μας τη Δευτέρα. Και σήμερα Τετάρτη έγινε η συνάντηση με τα σωματεία του Βορείου Εύρου. Είχαμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Ευχαριστούμε τα σωματεία που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και ήρθαν προς συζήτηση. Ήταν σοβαρές οι συζητήσεις, υπόθηκαν πολλά πράγματα, κατατέθηκαν σοβαρές προτάσεις από τα σωματεία, όπως και εμείς κάναμε 2-3 τοποθετήσεις προς τα σωματεία για τον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, των παιδικών, του κυπέλου. Γενικότερα ήταν 2 πολύ ωφέλιμες συζητήσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, ότι ήρθαμε σε επικοινωνία με τα σωματεία και θα συνεχίσει να γίνεται για να ξέρουμε από πρώτο χέρι το τι προβλήματα υπάρχουν και το τι μπορούμε να διορθώσουμε. Πρέπει να πούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ το νέο δείχνει να αφουγκράζεται ιδέες οι οποίες εδώ και χρόνια υπήρχαν και φαίνεται ότι θα έρθει η ώρα να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα, οι αλλαγές στο παιδικό πρωτάθλημα αλλά και διοργανώσεις όπως το Super Cup. Ναι. Έχουμε κάνει μία πρόταση, όπως είπατε και εσείς, στα σωματεία για τη διεξαγωγή του Super Cup, του πρωταθλητή με τον Κυπελούχο. Το είδαν με θετικό μάτι οι ομάδες. Τις έχουμε υποσχεθεί ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να γίνει. Επίσης, κάποιες αλλαγές που ετοιμάζουμε όσον αφορά τα παιδικά πρωταθλήματα, το πρωτάθλημα των K16 και το πρωτάθλημα των K14. Όπως επίσης υπάρχει και η σκέψη για πρωτάθλημα K12, τα συζητήσαμε διεξοδικά με τα σωματεία, είπαμε τον τρόπο που μπορεί να γίνουν αυτά τα πρωταθλήματα, μας είπαν τις δικές τους θέσεις και τις επόμενες μέρες όσον αφορά το αναπτυξιακό κομμάτι των Ακαδημιών υποσχεθήκαμε και θα κάνουμε πράξη και μία ακόμη συγκέντρωση μόνο με τις Ακαδημίες για να συζητήσουμε διεξοδικότερα το θέμα της, το πώς θα διεξαχθούν αυτά τα πρωταθλήματα για να πάμε καλύτερα και πιο προετοιμασμένοι στο νέο πρωτάθλημα. Επίσης, η σημαντική αλλαγή που φαίνεται ότι θα γίνει στο κύπελλο θα δώσει την ευκαιρία στις ομάδες να έχουν περισσότερο αγωνιστικό χρόνο, δηλαδή να μικρύνει περισσότερο το κενό που υπάρχει ανάμεσα στη λήξη μιας αγωνιστικής περίοδου και στην αρχή μιας άλλης. Έτσι όπως το καταλάβαμε, μιλάμε για περίπου 1 μήνα περισσότερο αθλητικής δράσης σε επίσημα παιχνίδια, με το κύπελο στην ουσία στον πρώτο όμιλο να αντικαθιστά, ας πούμε, το πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε εδώ στον Εύρο είναι ότι το πρωτάθλημα τελείωνε νωρίς, σχετικά νωρίς τον Απρίλιο και ξεκινούσε τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε ένα μεγάλο διάστημα που δεν υπήρχε πρωτάθλημα 5-6 μηνών, ήταν σε αδράνεια οι ποδοσφαιριστές και έχουμε πάρει την απόφαση αυτό το διάστημα των 5-6 μηνών να μικρύνει. Θα μικρύνει, ένας από τους τρόπους είναι να πάει λίγο πιο πίσω το πρωτάθλημα, να το τελειώνουμε τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου και το επόμενο είναι με την αλλαγή του θεσμού του κυπέλου. Το Σεπτέμβριο, όλο το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν αγώνες κυπέλου, τουλάχιστον 3 αγώνες για κάθε σωματείο με το νέο τρόπο διεξαγωγής σε ομίλους, οπότε κερδίζουμε και ένα μήνα από εκεί. Τους 5-6 μήνες τους κατεβάζουμε σε 4 μήνες αδράνεια των ποδοσφαιριστών, οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό και όλες οι ομάδες το είδαμε θετικό μάτι αυτό. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που αξίζει να αναφερθεί είναι και η σχολή διαιτησίας που προτίθεται να κάνει η ΕΠΣ. Είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζει πολλά χρόνια τώρα η διοργανώτρια αρχή, καθώς δεν υπάρχει ο αριθμός των διαιτητών που χρειάζεται για να γίνουν τα παιχνίδια έτσι χωρίς προβλήματα. Είπατε ότι στην πρώτη συζήτηση που έγινε σχετικά με ενδιαφερόμενους υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία θέλουν να γίνουν διαιτητές, οπότε να περιμένουμε σύντομα κάποια σχολή. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα το γνωρίζουν όλες οι ομάδες, το γνωρίζετε κι εσείς, ότι οι διαιτητές είναι πάρα πολύ λίγοι στο νομό μας. Οπότε ένα από τους πρώτους στόχους μας είναι να φτιάξουμε σχολή διαιτησίας για να έρθουν καινούργια παιδιά, να εμπλουτίσουμε δηλαδή τη διαιτησία μας και με καινούργια παιδιά, αλλά και να κάνουμε
ποσοτικά περισσότερους διαιτητές, ώστε να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε κι εμείς στις συνθήκες του πρωταθλήματος. Ήδη έχουμε μιλήσει με κάποια παιδιά που τους ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Θα δημιουργήσουμε σχολή διαιτησίας και νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα στους επόμενους μήνες να γίνει σχολή διαιτησίας, αρκεί να βρούμε και τον ικανό αριθμό των παιδιών που θέλουν να γίνουν διαιτητές. Ήδη υπάρχει ένα ενδιαφέρον από παιδιά. Αν φτάσουμε στον αριθμό των 15 ανθρώπων, θα είμαστε μια χαρά.